Κύριοι της κυβέρνησης, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να κρύψετε τον ταξικό χαρακτήρα του κρατικού προϋπολογισμού που χαρατσώνει με αβάσταχτους φόρους το λαό και χειροτερεύει την κατάστασή του για να δώσετε κι άλλα δισεκατομμύρια και κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο. Τα προβλήματα της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών αγροτών και επαγγελματιών, της νεολαίας, έχουν πάρει τραγικές διαστάσεις και εσείς τους κοροϊδεύετε. Η αβάσταχτη ακρίβεια, οι άθλιοι μισθοί και συντάξεις, το μειωμένο συνολικά εισόδημα, οι πληστηριασμοί, η σκληρή φορολογία, η εμπορευματοποιημένη υγεία, πρόνοια παιδεία, οξύνονται διαχρονικά με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση διαφημίζει το καλάθι της φτώχειας, μπαλώματα και ελάχιστες αυξήσεις που εξανεμίζονται από τον υψηλό πληθωρισμό και όλοι σας απορρίψατε τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την ενέργεια και τα καύσιμα, την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού για όλους, την προστασία από τα κοράκια των κόκκινων δανείων, την κατάργηση του έμφυα, που είναι όλα τους καθολικά αιτήματα. Καθολικά αιτήματα του λαού μας. Διαχειρίζεστε το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννάει υποκλοπές και παρακολουθήσεις, πατσίδες και καηλοί, κακοποίηση παιδιών και γυναικών, σκληρή καταστολή. Είστε συνένοχοι. Όλοι σας υπηρετείτε τη στρατηγική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την ανάπτυξη με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος που προετοιμάζει νέα οικονομική κρίση. Υπηρετείτε την πράσινη μετάβαση της ενεργειακής φτώχειας και το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης που δίνει δισεκατομμύρια στα μονοπόλια. Αυτές είναι οι προγραμματικές δεσμεύσεις όλων των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων που κάνουν τι, πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες για να εγκλωβίζουν λαϊκές δυνάμεις. Καμιά αναμονή σε σωτήρες. Ο λαός να πει φτάνει πια, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με πανίσχυρο ΚΚΕ παντού για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για μια καλύτερη ζωή. Αυτή η αναγκαιότητα αναδεικνύεται και από τη διεθνή κατάσταση. Η εξωτερική πολιτική υπηρετεί διαχρονικά τα συμφέροντα και την αναβάθμιση της θέσης των μεγάλων οικονομικών ομίλων σε συνθήκες πολύ επικίνδυνων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Των ανταγωνισμών που προκάλεσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την καπιταλιστική Ρωσία, στο πλαίσιο μια σκληρή σύγκρουση του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου με την Κίνα και τη Ρωσία. 9 μήνες υπεριαλιστικός πόλεμος που φέρνει πιο κοντά τη γενίκευση, ακόμα και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Σε αυτόν τον πόλεμο έχει εμπλέξει τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο όνομα της στήρησης των ατοικών υποχρεώσεων. Στέλνετε στην Ουκρανία στρατιωτικό υλικό και ετοιμάζεστε να στείλετε το πυραυλικό σύστημα S-300, ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη. Με κοινή γραμμή, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γεμίσατε την Ελλάδα με στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα, Λάρισα, Στεφανοβίκιο και Αλεξανδρούπολη. Μετατρέψατε τη χώρα σε αμερικανο-νατοϊκό ορμητήριο. Η πολιτική σας είναι κίνδυνος θάνατος για το λαό και τα παιδιά του. Τους οδηγείτε στο πολεμικό σφαγείο. Αυτό ακριβώς σημαίνει η εμπλοκή στα ευρωνατοϊκά σχέδια. Αυτό δείχνει
η αντιπαράθεση των αστικών τάξεων δύο νατοϊκών κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη γεωστρατηγική τους αναβάθμιση. Το τουρκικό κράτος αξιοποιεί τις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ισχυρή θέση που κατέχει στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας προκλητικές απειλές και διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας των νησιών. Τι κάνουν οι σύμμαχοί σας? Προσπαθούν να τραβήξουν την Τουρκία από τη ρωσική επιρροή, να ενισχύσουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και με δική σας ευθύνη ανοίγει ο δρόμος για έναν πολύ οδυνηρό συμβιβασμό για τη συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανακυκλώνοντας αντιθέσεις και εντάσεις. Δίνεται όρκους πίστης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με απόφαση της κυβέρνησης Biden, τα μαχητικά F-16 θα προστεθούν στο τουρκικό οπλοστάσιο. Καλλιεργείται προσδοκίες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ισχυρά κράτη-μέλη της, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, τροφοδοτούν τη γειτονική χώρα με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό, ενισχύουν τις οικονομικές σχέσεις. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα του νατοϊκού τόξου, στις υπεριαλιστικές σας συμμαχίες. Έχει αποδειχθεί ότι όσο βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τόσο θα επιδεινώνονται οι σχέσεις με την Τουρκία και θα μεγαλώνει ο κίνδυνος θερμών επεισοδίων. Το τονίζουμε, η στάση του κάθε κόμματος απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στα επιθετικά σχέδια των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασικό λαϊκό κριτήριο για τις επερχόμενες εκλογές και κάθε πολιτική μάχη. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Το κλείσιμο των αμερικάνικων βάσεων, να σταματήσει η αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, κανένα στρατιώτης και αξιωματικός έξω από τα σύνορα, να δυναμώσει η κοινή πάλη των λαών. Σε αυτό το δρόμο, στον καθημερινό αγώνα για όλα τα προβλήματα, καλούμε τις λαϊκές δυνάμεις να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, να του δώσουν μεγάλη δύναμη στις εκλογές που έρχονται, γιατί μόνο αυτή η επιλογή αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Ο λαός να δώσει το αγωνιστικό του παρόν στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, στο Σύνταγμα στις 12.30 ώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.